Σα θες να πεις για αντριά, σα θες να πεις για θάρρος. Σα θες να πεις για θάρρος, άκου για τσι προγόνους μας που σήκωσαν το βάρος. Ένα πρωί τσι άνοιξης του μαύρου εκείνου Μάη. Του μαύρου εκείνου Μάη ο Ισμαήλ ανέβηκε τα όρια για να πάρει. Είχε μαζί του άρματα 32.000. 32.000 και πίστευε πως εύκολα θα πάρει τσιραγιάδες. Μα ήταν όλοι οπλάρχοι καλά οργανωμένοι. Καλά οργανωμένοι στο κάμπο περιμένανε πλήρως παραταγμένοι. Πρώτη φορά στα χρόνικα γινόταν τέτοια μάχη. Γινόταν τέτοια μάχη να πολεμήσουν την Τουρκιά και ελπίδας μην υπάρχει. Μπέτι με μπέτι, μπέτι με μπέτι παίξανε τσιμπάλες και τα βόλια. Τσιμπάλες και τα βόλια και αίματα γεμίσανε λουλούδια και περβόλια. Ο καπετάνο κόρακας μαζί και ο Καζάνης. Μαζί και ο Καζάνης γέννητσα ρε φωνάξανε, σήμερα θα ποθάνεις. Σαν το λιωτάρι, σαν το λιωτάρι ο Μιλιαράς κι όλα τα παλικάρια. Κι όλα τα παλικάρια πάλεψανε και φέρανε τη λευτεριά ανάδια. Και πάνω πάνω από τσίμισους του Ισμαήλ στρατιώτες. Του Ισμαήλ στρατιώτες σκότωσανε μονίμερις 300 λασιθιώτες. Οι λασιθιώτες κόψανε του Ισμαήλ το χέρι. Του Ισμαήλ το χέρι και μπόρεσε έτσι λευτεριάς να'ρθει το Περιστέρι. Και έχει γίνει μάθημα σε όποιο προσπαθήσει. Σε όποιο προσπαθήσει τη λευτεριά από τον κρίτικο βία να στερήσει. Και από τότε και από τότε κι ύστερα μέχρι κι αυτή τη μέρα. Μέχρι κι αυτή τη μέρα ελευθερία να πνέουμε τον καθαρόν αέρα.